Στα χέρια των τουρκικών αρχών, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης, βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του ταχυδρομικού ταμιευτήριου, ο Άγγελος Φιλιππίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εντοπισμός του κ. Φιλιππίδη έγινε μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αν και ο ίδιος, τις προηγούμενες ημέρες, οι τηλεφωνικές του παρεμβάσεις άφηνε να εννοηθεί ότι βρίσκεται στην Αμερική, οι αρχές τον εντόπισαν στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, ο κ. Φιλιππίδης έλεγε χαρακτηριστικά ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Είχα ενημερώσει μέσω του δικηγόρου μου τον ανακριτή ότι θα επέστρεφα στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας, τόνισε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο κ. Φιλιππίδης, ο οποίος προσέθεσε ότι κρατείται σε ειδικό χώρο μέχρι να αποφασιστεί η έκδοσή του στην Ελλάδα. Κάτι που, όπως ανέφερε, αναμένεται να γίνει την Κυριακή. Παράλληλα, όπως υποστήριξε ο Αθανάσιος Βαρλάμης, συνήγορος του πρώην Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ο εντολέας του συνελήφθη χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη. Τονίζει επίσης ότι από χθες το μεσημέρι είχε ενημερώσει τον ανακριτή της υπόθεσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Ανδρεάδη, ότι ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί τη Δευτέρα ενώπιον του. Ενώπιον των εφετών ανακριτών, κ. Κλάπα και Δημητροπούλου, απολογείται από τις 9 το πρωί ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιώργης Γερμενής. Ακολούθως αναμένεται να περάσει το κατόφλι του Άριου Πάγου ο βουλευτής Παναγιώτης Ηλιόπουλος και στη συνεχεία ο βουλευτής Στάθης Μπούκουρας. Και οι τρεις στις δηλώσεις τους χαρακτήρισαν τους μάρτυρες που έκαναν λόγο για τάγματα εφόδου ψευδομάρτυρες και υποστήριξαν ότι η αλήθεια θα λάμψει. Οι τρεις βουλευτές είχαν ζητήσει και είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν έναντι της κατηγορίας σε βαθμό κακουργήματος, της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα η Βουλή είχε ψηφίσει την άρση της ασυλίας των τριών αυτών βουλευτών. Σε βάση των τριών βουλευτών έχουν καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία μια σειρά προστατευόμενων μαρτύρων, καταλογίζοντάς τους σημαίνοντα ρόλο στην οργάνωση και τη δράση της Χρυσής Αυγής, αλλά και έκνομες ενέργειες. Για τον βουλευτή Β' Αθηνών, Γιώργο Γερμενή, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνεται και κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα, με την οποία ο βουλευτής χαρακτηρίζεται ως ταγματάρχης, με κεντρικό ρόλο στην επιλογή και στην εκπαίδευση νέων σύλλεκτων, αλλά και σε επιχειρήσεις σε βάρος αλλοδαπών. Ανάλογα στοιχεία περιλαμβάνονται και σε κατάθεση άλλου προστατευόμενου μάρτυρα για τον κύριο Μπούκουρα, ο οποίος εμπλέκεται σε κύκλωμα που πουλά προστασία σε μαγαζιά της Κορίνθου, του Ξυλοκάστρου και του Κιάτου. Αντιστοίχως, και ο τρίτος κληθεί σε απολογία βουλευτής Παναγιώτης Ηλιόπουλος κατονομάζεται από μάρτυρες ως μεγάλος στέλεχος με ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στην οργάνωση. Το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας θα είναι στο εξής, η ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ, και θα έχει ως στόχο την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγική έκθεση του νέου νομοσχεδίου που δόθηκε αργά τη νύχτα σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή. Με βάση το νέο σχέδιο νόμου, οι γιατροί που θα ενταχθούν στο ΠΕΔΙ, όπως θα ονομάζεται πλέον, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα ενός μήνα και θα πρέπει να κλείσουν άμεσα τα ιατρεία τους. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, που θα αποφασίσουν να εργαστούν στο ΠΕΔΙ, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πιστοποιητικά ότι έκλεισαν τα ιατρεία τους, καθώς το εξής θα έχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Το διάστημα αυτό θα λαμβάνουν τα 3 τέταρτα των αποδοχών τους. Στη συνέχεια θα μεταφέρονται έπειτα από αίτησή τους σε οργανικές θέσεις που συστήνονται στις ΔΠΕ. Το κινητό τηλέφωνο του Χριστόδουλου Ξηρού βρέθηκε στο σπίτι του αδερφού του Βασίλη στη Θεσσαλονίκη. Η κάρτα SIM έλειπε και πιθανόν είχε καταστραφεί. Το άφησε ο 56χρονος Μανώλης όταν έφτασε εκεί μετά το πρωί της Κυριακής, αφού είχε δώσει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα Καλλικράτειας Χαλκιδικής. Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας υποστηρίζουν ότι μετά τη συζήτηση που είχαν τα δύο αδέρφια κατά τη διάρκεια της προηγούμενης άδειας του Χριστόδουλου Ξηρού, το περασμένο Σεπτέμβριο, όταν και είχε εκφράσει την επιθυμία του να διαφύγει, ο Παναής γνώριζε ή υπέθετε πως ο αδερφός του δεν θα γύριζε στη φυλακή. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν στοιχεία που θα επιβεβαίωναν τυχόν συνειδητή και ενεργή συμμετοχή συγγενών στην επιχείρηση Ελευθερία. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται να διαπιστώνεται. Όπως και να έχει όμως, έχει συζητηθεί άρση απορρίτου των επικοινωνιών για κάποιους συγγενείς και γνωστούς του Χριστόδουλου Ξηρού σε βάθος χρόνου αρκετών μηνών προς τα πίσω. Το ίδιο βέβαια θα γίνει και για το κινητό που χρησιμοποιούσε ο 56χρονος καταζητούμενος. Αυτές οι αστυνομικές αναζητήσεις κρίνονται τυπικές και από τους ίδιους τους αστυνομικούς, αφού εκτιμώντας την προσωπικότητα του Χριστόδουλου Ξηρού και την προετοιμασία που αποκαλύπτεται σταδιακά, δεν θα έβαζε σε κίνδυνο συγγενικά του πρόσωπα, καθιστώντα τους κατηγορούμενους.